της εταιρείας, τον Δόκτωρ Μιχάλη Αναστασιάδη, να τον καλημερίσω. Καλημέρα γιατρέ μου και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή σας μέρα κύριε Δημητρόπουλε. Καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα δούμε το θέμα των εμβολιασμών των παιδιών ηλικίας 5-11, αλλά πριν πάμε σε αυτό το θέμα, αγαπητέ γιατρέ, θέλω να δούμε το θέμα των ημερών και, και τον προβληματισμό γύρω από τα σχολεία. Να ανοίξουν ή να μην ανοίξουν. Τι λέει η παιδιατρική εταιρεία, τι λέτε εσείς? Δεν έχω επίσημη τοποθέτηση της παιδιατρικής εταιρείας επί του θέματος, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξετάσει η ειδική επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, που έχει ενώπιον της όλα τα στοιχεία, τα επιδημιολογικά, τα χαρακτηριστικά δηλαδή της επιδημιολογικής κατάστασης αυτή τη στιγμή. Μεταφέρω απλά την προσωπική μου άποψη, ναι, την οποία διατύπωσα και σε χθεσινές μου δηλώσεις, ότι πιθανώς θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας αυτή τη στιγμή, ναι, να σκεφτούμε μια μικρή παράταση στο θέμα της επαναλειτουργίας των σχολείων. Είναι τόσο επιβαρημένη η επιδημιολογική εικόνα, είναι τόσο μεγάλη η διασπορά, και κυρίως αυτό που προσωπικά εμένα με προβληματίζει είναι η προβληματική λειτουργία των σχολείων από την προσεχή Δευτέρα, με κύριο στόχο και κύρια σκέψη ουσιαστικά την ομαλή επαναλειτουργία των σχολείων. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι ένας από τους βασικούς στόχους που θα πρέπει να έχουμε ως προς τα μέτρα που θα πρέπει να εξαγγέλουμε πέραν της εφαρμοσιμότητάς τους είναι και η ομαλή λειτουργία των σχολείων, από την οποία υπέφεραν και υποφέρουν πάρα πολύ τα παιδιά μας τα τελευταία χρόνια. Έτσι, αν είναι να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία και να υπάρχει αυτή η προβληματική διαδικασία εκπαίδευσης, με κάποιες τάξεις να λειτουργούν με δασκάλους, καθηγητές να μην πηγαίνουν λόγω COVID, και τα μικρά παιδιά να είναι στο σπίτι και τα άλλα τα παιδιά να είναι παρόντα, αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι ομαλή διαδικασία εκπαίδευσης. Και από την άλλη δεν μπορεί κάποια παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο κατά διαστήματα και άλλα παιδιά να παραμένουν στο σπίτι. Όλο αυτό είναι μια πολύ προβληματική διαδικασία που όλους μας προβληματίζει πάρα πολύ. Σωστό. Επομένως, εγώ αυτό που θα έβλεπα με τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα και τα οποία θα πρέπει να εξετάσει με πάσα προσοχή η Συμβουλευτική Επιτροπή, θα εισηγούμουν μια μικρή παράταση. Τώρα, τα δεδομένα που μας έρχονται και από το Ισραήλ και από την Αφρική μάλλον και από το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την μετάλλαξη όμικρο, είναι ότι αναμένεται σίγουρα μια αύξηση ακόμα τις επόμενες μέρες και στη συνέχεια ίσως μια γρήγορη πτώση αυτής της κάγης της επιδημιολογικής εικόνας. Και ακριβώς για να μην έχουμε παράταση, περαιτέρω ουσιαστικά επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας, ίσως μια αυστηροποίηση αυτή τη στιγμή των μέτρων, μέσα στην οποία να περιλαμβάνεται ακριβώς και το σχολείο. Γιατί το θεωρώ εξαιρετικά αυστηρό μέτρο αυτό, κύριε Δημητρόπουλε. Σας το λέω, το δηλώνω ευθάρσως. Είναι εξαιρετικά αυστηρό μέτρο να έχουμε σχολεία κλειστά. Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα στο άλλο θέμα, το οποίο διάβαζα και δηλώσεις σας. Δεν περιμένατε τόση μεγάλη ανταπόκριση όσον αφορά τον εμβολιασμό παιδιών ηλικιών 5-11. Πέστε μου λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα, πόσα παιδιά εμβολιάστηκαν αυτές τις μέρες. Τα στοιχεία που έχω αφορούν τον εμβολιασμό που επιτελέσαμε την περασμένη Κυριακή, κάτω από συνθήκες άψογης οργάνωσης και συντονισμού με τους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, μιας μέρας που εντάσσεται μέσα στις γιορτινές, η μέρα αμέσως μετά την πρωτοχρονιά, αλλά και εν μέσω αυτής της αλματώδους αύξησης των κρουσμάτων, και άρα με δεδομένο ότι πολλά από αυτά τα παιδιά ή και οι γονείς, οι συνοδοί τους, δεν θα μπορούσαν να προσέλθουν λόγω περιορισμού. Υπό αυτές τις συνθήκες, και ενώ στην αρχή είχαμε διευθετημένα 380 ραντεβού, τελικά καταφέραμε να εμβολιάσουμε και με την διαδικασία των walk-in 640 παιδιά. Γι' αυτό δήλωσα και δηλώνω ακόμα μια φορά την απόλυτη ευαρέσκεια μου, την ικανοποίησή μου για αυτό το αποτέλεσμα. Δεν το περιμένατε, γιατρέ, δεν το περίμενες,
Να σας πω, η ροή που παρατηρείτε τις προηγούμενες μέρες, ειδικά για τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας, ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Όμως θεωρώ ότι με τη συμβολή όλων μας, ακριβώς και με την επέκταση του ωραρίου, γιατί μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν μπορούν, για άτομα τα οποία δεν μπορούν να προσέλθουν από μόνα τους. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός πραγμάτων για να μπορέσεις να αυξήσεις αυτή την εμβολιαστική κάλυψη αυτής της ηλικιακής ομάδας. Δηλαδή πρέπει να βολεύει και τους γονείς, τους συνοδούς και όλα αυτά. Η λειτουργία ακριβώς walking κέντρο, η επέκταση του ωραρίου για τους εμβολιασμούς των παιδιών και σίγουρα και η δική μας παρουσία είναι, θεωρώ, γεγονότα που θα συμβάλλουν θετικά στην αύξηση της. Γιατρέ μου, μια ερώτηση που έχει έρθει από φίλο τηλεθεατή. Λέει, ένα παιδί που έχει εμβολιαστεί, μιλάμε για αυτές τις ηλικίες, πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επιδράσει το εμβόλιο? Είναι 15 μέρες όπως ενήλικες? Ναι, ναι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς την ανασογειακή ανταπόκριση των παιδιών. Γνωρίζουμε βέβαια ότι επειδή ακριβώς αφορά και αυτή την ηλικιακή ομάδα, δεν θα έχουμε παράταση για άλλα εμβόλια. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι ανάλογα με την ηλικία μπορεί να χρειαστούν περισσότερες δόσεις εάν δοθούν σε μικρότερη ηλικία. Γι' αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο και από τις μελέτες που είχαν διεξαχθεί κατά τις κλινικές δοκιμές του εμβολίου διαφάνει ότι η ανοσιακή ανταπόκριση είναι ακριβώς η ίδια με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όσον αφορά την τρίτη δόση στα παιδιά, έχει ξεκαθαρίσει το θέμα? Θα κάνουμε τρίτη δόση? Δεν θα κάνουμε? Τι θα γίνει? Έχει λάβει έγκριση το εμβόλιο για χρήση σε παιδιά άνω των 16. Μάλιστα. Για την ώρα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς δεν έχει παρέλθει και το διάστημα των 6 μηνών για τα περισσότερα παιδιά που έχουν λάβει τις δύο δόσεις του εμβολίου, μιλώ για παιδιά άνω των 12 ετών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θεωρώ, χωρίς να μπορώ να το αποκλείσω. Ναι. Τώρα βέβαια για τα εμβόλια εδώ, γενικότερα για τα εμβόλια, θεωρώ ότι μπορεί και εμείς να είχαμε αστοχίες, δηλαδή να υπήρξε λάθος η επικοινωνιακή πολιτική, να μην πείσαμε τον κόσμο για την αναγκαιότητα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή τώρα προς τον εμβολιασμό από πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου εικόνα, γιατρέ μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι τόσο ήταν η επικοινωνιακή πολιτική είτε από πλευράς πολιτείας είτε από πλευράς της επιστημονικής κοινότητας. Εμείς φροντίσαμε από την αρχή να ενημερώνουμε απαντώντας σε όλους τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τα ερωτήματα, τα δικαιολογημένα ερωτήματα των πολιτών. Τώρα βεβαίως δεν μπορώ να συμπεριλάβω σε αυτά όλες αυτές τις ακραίες αντιδράσεις. Σωστό. Και τοποθετήσεις τις οποίες είδαμε κατά καιρούς να διακύονται, ειδικά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ό,τι και να πεις γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να τους μεταπείσεις. Από εκεί και πέρα είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε, κύριε Μητρόπουλε, να ενημερώνουμε, να πληροφορούμε τον κόσμο. Παρακολουθούμε και εμείς πάρα πολύ στενά, γιατί εμείς πρώτοι ενδιαφερόμαστε για το θέμα, ειδικά της ασφάλειας, η οποία όμως με την εχείρωη των δεδομένων και την αύξηση των δόσεων που έχουν χορηγηθεί σε παιδιά μας επιβεβαιώνουν εκείνο το αρχικό αίσθημα της ασφάλειας που νιώθαμε κατά την έγκριση των εμβολίων. Μάλιστα. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή με χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλύτερη χρονιά. Καλύτερη χρονιά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι.